Καλησπέρα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι. Τι να πρωτοπεί τώρα κανείς, ο γραμματέας τα είπε όλα και σήκωσε ψηλά και τον πήχη των τοποθετήσεων. Καταρχήν να σας πω ότι σας ευχαριστούμε όλες και όλους για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση που θέλουμε να οδηγήσει αφενός σε διάλογο για όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε σαν πανεπιστημιακοί και ερευνητές και αφετέρου σε δράση, αλλά και σε συνέβρεση στις αγωνιστικές διεκδικήσεις, στις κινητοποιήσεις ενάντια στη βαρβαρότητα που βιώνουμε καθημερινά. Εμείς οι πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές, μέσα από την επιστημονική μας δουλειά, τόσο από την παρακολούθηση της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, όσο και από τη δικιά μας συμβολή σε αυτήν, βλέπουμε καθημερινά τα άλματα που πραγματοποιεί η επιστημονική έρευνα. Αυτή η έρευνα σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, σε άλλα περισσότερο, σε άλλα λιγότερο, σχετίζεται με όλα τα θέματα που αφορούν στα θεματικά πεδία ανάπτυξης, δηλαδή στην εκπαίδευση καθεαυτή, την υγεία, τις μεταφορές, τις κατασκευές και τα υλικά, την αγροδιατροφή, τις επικοινωνίες, τη βιομηχανική παραγωγή κλπ. Η ίδια η ζωή φανερώνει ότι από μόνη της η τεχνολογική πρόοδος δεν αποτελεί κίνδυνο ούτε και θαυματουργή λύση για τα προβλήματά μας. Το ζήτημα είναι για ποια συμφέροντα καθορίζει την ανάπτυξη, τον προσανατολισμό και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και της επιστημονικής έρευνας. Γιατί πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη που δουλεύουμε στα εργαστήριά μας, ειδικά στο Πολυτεχνείο, βρίσκονται οι επιλογές της ανθρώπινης νοημοσύνης και τα εκάστοτε συμφέροντα που υπηρετεί. Και εννοώ τα εκάστοτε ταξικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Δυστυχώς, αυτές τις μέρες βιώσαμε με τον πιο τραγικό τρόπο την τεράστια αντίφαση της εποχής μας με αναφορά στο όντως προδιαγεγραμμένο, δεν θα έλεγα προμελετημένο, αλλά σίγουρα προδιαγεγραμμένο, έγκλημα στα Τέμπη. Τη στιγμή που μπορώ από το κινητό μου να δω πού βρίσκεται και πότε θα έρθει ο courier στο εργαστήριό μου, τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δίνουν τεράστιες δυνατότητες, την ίδια στιγμή ζήσαμε και ζούμε καθημερινά αυτά τα τραγικά γεγονότα. Καθώς αυτό που τελικά καθορίζει την αξιοποίησή τους, την αξιοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, είναι στην κοινωνία που ζούμε, είναι το κέρδος και η λογική του κόστους ωφέλους, που αποτελούν τη βασική στρατηγική γραμμή όλων των αστικών κομμάτων και των διακυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Τα ίδια συμβαίνουν και σε ό,τι αφορά σε άλλους τομείς της κοινωνίας, της αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, για να μην έχουμε μάνδρες και έβοιες, όπως είχαμε τα περασμένα χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει σε ό,τι αφορά την προστασία από μεγάλης κλίμακας ατυχήματα, σε περιοχές πυκνοκατοικημένες, όπως για παράδειγμα η Αττική που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό επειδή όλες αυτές οι κοινωνικές ανάγκες θεωρούνται κόστος που δεν θα αποφέρουν το απαραίτητο κέρδος. Το ίδιο συμβαίνει και σε δεκάδες πανεπιστημιακά εργαστήρια που δεν είναι εξοπλισμένα, ούτε με σύγχρονα όργανα και διατάξεις που θα επέτρεπαν μια σοβαρή ερευνητική δουλειά, ούτε με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας που είναι ικανά κατά συνέπεια να επιτρέψουν την εκπαίδευση και την έρευνα υψηλού επίπεδου μαζί με την κρατική ενίσχυση της έρευνας και των διδακτορικών σπουδών, ενώ την ίδια στιγμή το βιώνουμε όλοι μας αυτό, δίνονται εκατομμύρια ευρώ στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να ενισχύεται η επιχειρηματική τους δράση και άλλες διάφορες αντίστοιχες δραστηριότητες και όχι η υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Φίλες και φίλοι, στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκονται οι θέσεις και οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το πώς και για ποιο σκοπό πρέπει να αξιοποιηθεί η επιστήμη και η έρευνα, που δεν μπορεί να είναι άλλος από την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την προστασία και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Αυτή η αναγκαιότητα έρχεται αντικειμενικά σε σύγκρουση με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
Όλοι εμείς, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές, που συμπορευόμαστε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σας καλούμε να κάνετε το ίδιο για να δυναμώσει και μέσα στην επιστημονική κοινότητα η φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η φωνή που παλεύει για ένα πανεπιστήμιο που θα επιτελεί το ρόλο του προς όφελος της κοινωνίας, που θα διαμορφώνει ολοκληρωμένους επιστήμονες για επιστήμη και έρευνα που θα ικανοποιούν τις κοινωνικές ανάγκες. Τώρα, κουκουέ. Σας ευχαριστώ.